28 Οκτώβρη του 1900 και το έπος της αντίστασης αποτελούν τρανή απόδειξη της δύναμης που έχει ο λαός όταν οργανώνεται, παλεύει και αντιστέκεται. Κανένας εχθρός δεν είναι δυνατός, καμία δυσκολία δεν είναι ανυπέρβλητη μπροστά στη λαϊκή θέληση που εκφράζεται με συνολικό και οργανωμένο τρόπο. Και τότε υπήρχαν φασίστες και ναζιστές, και τότε υπήρχαν φοβισμένοι άνθρωποι που λέγανε να συμβαστούμε, να σκύψουμε το κεφάλι, γιατί δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τους ισχυρούς. Σχεδόν 3 χρόνια τώρα, οι κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα απασχολούν το σύνολο του κόσμου. Η είδηση δεν είναι τα μέτρα και η πολιτική της κυβέρνησης, αλλά οι αγώνες που δίνονται από την κοινωνία και που μας παρακολουθεί όλος ο πλανήτης. Η επίθεση που δεχόμαστε σήμερα είναι μια επίθεση ενάντια στο σύνολο των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων του κόσμου της εργασίας, της νεολαίας, της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Βιώνουμε ένα τεράστιο πιάτσικο. Μοναδικός του στόχος η διασφάλιση των προνομίων και της κερδοφορίας των λίγων. Οι ίδιοι που πλούτησαν στον καιρό της ανάπτυξης προσπαθούν σήμερα να μετατρέψουν την κρίση σε ευκαιρία για να βγάλουν ακόμα μεγαλύτερα κέρδη με την πιο αντικοινωνική πολιτική που έχει εφαρμοστεί στη χώρα μετά από τη μεταπολίτευση. Η μνήμη όμως της 28ης Οκτώβρη αποτελεί και μνήμη της μεγάλης νίκης των λαών ενάντια στον φασισμό. Ο φασισμός που γεννήθηκε μέσα από την τεράστια πολιτική και οικονομική κρίση στα τέλη της δεκαετίας του 1920 αποδείχθηκε ο καλύτερος συνεργάτης των οικονομικά ισχυρών και βύθισε τους λαούς στη φρίκη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα, στη χώρα μας, φασιστικά, νεοναζιστικά μορφώματα όπως η Χρυσή Αυγή εκμεταλλεύονται την οικονομική κρίση και την πολιτική κρίση. Εκμεταλλεύονται τα προβλήματα του λαού και προσπαθούν να παίξουν πάλι ρόλο, όμως δεν πρέπει να έχουν καμία αμφιβολία οι πολίτες ότι όπως και τότε, έτσι και τώρα, είναι κατά της δημοκρατίας, κατά των δικαιωμάτων του λαού και είναι υπέρ των συμφερόντων των ισχυρών. Σήμερα, η πιο ουσιαστική πράξη μνήμης και τιμής της γενιάς της εθνικής αντίστασης είναι να συνεχίσουμε τους αγώνες για τη δημοκρατία, για την κοινωνική δικαιοσύνη και για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας που σήμερα παραχωρούνται στους ξένους. Αυτοί οι αγώνες σήμερα περνάνε μέσα από την ανατροπή των μνημονίων και των πολιτικών δυνάμεων που τα στηρίζουν. Περνάνε μέσα από τον αγώνα για μια άλλη πολιτική που θα έχει στον πυρήνα της λογικής της, της ανάγκης της κοινωνίας, την αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια και όχι το κέρδος. Πρέπει να σταματήσουμε άμεσα την καταστροφή που βιώνει η πλειοψηφία της κοινωνίας, να διώξουμε κυβέρνηση, τρόικα και μνημόνια, να σταματήσουμε το σχέδιο κοινωνικού κανιβαλισμού των φασιστών, να οργανώσουμε την ανατροπή και να ανοίξουμε τον δρόμο για μια κυβέρνηση που θα υπηρετεί το λαό. Την ιστορία τη γράφουν οι αγώνες, τη γράφουν οι λαοί. Ο ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο Αρκαδίας καλεί τους πολίτες σε ειρηνικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις για να τους ανατρέψουμε, για να βάλουμε ένα τέλος στην καταστροφή που έρχεται.